τις αποφάσεις που παίρνει η κυβέρνηση. Και αυτό έχει αποδειχτεί στην πράξη. Δηλαδή πρέπει να αναιρέσει. Όχι, κύριε Βαρδάκη, με συγχωρείτε λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ φάσκει και αντιφάσκει. Απ' τη μία λέει ότι με τόσα κρούσματα ανοίγουμε την αγορά γιατί δεν έχουμε άλλα χρήματα να δώσουμε. Και απ' την άλλη έρχεστε και μας κατηγορείτε γιατί δεν ανοίγουμε κάποιες κατηγορίες. Μήπως δεν καταλάβατε. Κάποιες κατηγορίες δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Για τη στήριξη. Σεβόμαστε. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει ως χώρα. Και έχουμε αποτελέσει ένα πολύ καλό παράδειγμα αντιμετώπισης πανδημίας. Αυτό το κάναμε τηρώντας τις οδηγίες των υγειονομικών. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Μιλήσαμε για σταδιακό άνοιγμα της... Το άνοιγμα της αγοράς μετά το lockdown αλλά και το εργασιακό νομοσχέδιο έγιναν η αιτία για να πάρει φωτιά ο τηλεοπτικός διάλογος στη διάρκεια της εκπομπής ώρα αιχμής. Δεν μπορεί να συμβαίνουν και οι δασκαλάκια και τα δύο. Δεν μπορεί να μας υπαγορεύει η οικονομία τι θα κάνουμε απ' την άλλη και απ' την άλλη μας λένε γιατί δεν ανοίγουμε. Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω κάθε επιχείρηση επιχείρηση που δεν ανοίγει είναι χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό γιατί τις ενισχύουμε και θα τις στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, κύριε Βαρδάκη. Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω την αγωνία σας να υπερασπιστείτε κάτι που δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε να το υπερασπιστείτε. Εάν σας πω τα γυμναστήρια, αυτή τη στιγμή κόσμος, έχουν πάρει νομίζω 1000 ευρώ τους 6 μήνες, θα μου πείτε, έχετε δηλαδή να αντιπαρατεθούμε ότι με αυτά τα 1000 ευρώ μπορεί να ανοίξει μια επιχείρηση. Το εργασιακό νομοσχέδιο στη διάρκεια της συζήτησης προκάλεσε πειρά εκατέρωθεν με τον βουλευτή Μάξιμο Σινετάκη να δέχεται την αντιπολιτευτική κριτική των υπολείπων βουλευτών. Δεν θα αφήσω αναπάντητο στον κύριο Σινετάκη η μομφή ότι το ΚΚΕ στηρίζει τους εφοπλιστές. Να πούμε ότι, δεχτείτε και να ότι οι κυβερνήσεις οι δικές σας είναι που αποτελούν το πολιτικό προσωπικό των εφοπλιστών. Δεχτείτε και να πρωτοτυπήσουμε. Αφήστε τα αυτά, κύριε Σενετάκη. Ξέρετε τι έλεγε το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ πριν τη συγκεκριμένη φράση του εφοπλιστή Λασκαρίδη? Θα το διαβάζω λοιπόν. Ότι η ελληνική κυβέρνηση στο 99% των περιπτώσεων κάνει ό,τι της πει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και αυτό είναι καλό. Να πούμε ότι τώρα είμαστε σε μια ακόμα κρίσιμη περίοδο και νομίζω συμφωνούμε όλοι, έτσι ξεκίνησα εγώ την τοποθέτησή μου, ότι χρειάζεται ένα καλό σχέδιο για να απορροφήσουμε τους πόρους, αλλά όχι απλώς να τους αναλώσουμε, να τους αξιοποιήσουμε. Mm-hmm. Χρειάζεται στήριξη της επιχειρηματικότητας και της εργασίας και αυτό προϋποθέτει εργασιακή ειρήνη. Είπατε προηγουμένως τι προτείνετε, ρωτήσατε. Η πρόταση πραγματικά είναι αναβάθμιση, επένδυση, επένδυση. Θα μιλήσω και ως επενδυτής, θα μιλήσω και ως επιχειρηματίας του τουρισμού. Το 2008, όταν βλέπαμε την κρίση να έρχεται, στη μικρή μας επιχείρηση, στη μικρή μας μονάδα, και αυτό το λέω για όλη την οικονομία, πήγαμε κόντρα στο ρεύμα, κάναμε επένδυση, κάναμε το τετράστερο αυτό το ξενοδοχείο, πεντάστερο σήμερα. Διπλασιάσαμε το προσωπικό με τα ίδια δωμάτια, με την ίδια δυναμικότητα, αφήσαμε τους ίδιους μισθούς, δηλαδή κρατήσαμε τους μισθούς στη συλλογική σύμβαση.